Το σωματείο μας, όπως και δεκάδες σωματεία σε όλη τη χώρα, συμμετέχει σήμερα στην ημέρα δράσης για τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ και διεκδικεί μαζί τους άμεσα να πάρθουν μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής των εργαζομένων. Με απόφαση της Ομοσπονδίας βρισκόμαστε σε χώρους δουλειάς όπως είναι τα σούπερ μάρκετ και οι αποθήκες, να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους αυτών των χώρων που είναι και αυτοί στην πρώτη γραμμή, όπως και εμείς οι υγειονομικοί, για να μην μας λείψει τίποτα αυτές τις μέρες από τα σπίτια μας, τρόφιμα κλπ. Αγαθά. Είμαστε εδώ με καλυμμένα στόματα, αλλά πρωτοφωνάζουμε για τα δικαιώματά μας, ειδικά για τους εργαζόμενους στις αποθήκες που έχουν τραβήξει το μεγαλύτερο όγκο δουλειάς αυτές τις μέρες. Δεν τηρούνται, έχουμε καταγγελίσει ότι δεν τηρούνται τα μέτρα προστασίας. Είναι αρκετοί συνάδελφοί μας με συμπτώματα. Η κατάσταση στους χώρους δουλειάς είναι απελπιστική. Τα μέτρα προστασίας παίρνονται με το σταγονόμετρο. Το διαπιστώσαμε και από περιοδίες και μπροστά στην ημέρα δράσης αλλά και από το προηγούμενο διάστημα. Θα μετατραπούν όλες οι συμβάσεις ή μη απασχόληση σε θέσεις πλήρους απασχόλησης 8ωρο και πεντήμερο. Να τηρούνται αυστηρά τα ωράρια εργασία και να εξασφαλίζεται αναγκαίος χρόνος ξεκούραση. Όσο παρέχει την προϋπόθεση για την υγεία των εργαζομένων. Διεκδικούν και είμαστε μαζί τους αυτό μέτρα ατομικής προστασίας επαρκή για να μην υπάρχει διασπορά του ιού σε όλους αυτούς τους μεγάλους χώρους δουλειάς. Διεκδικούν με καλυμμένα στόματα αλλά με ισχυρή φωνή πλήρη εργασιακά δικαιώματα, να σπάσει η εργοδοτική τρομοκρατία και την επόμενη μέρα, τη μέρα μετά την πανδημία, μετά από αυτή την κρίση, να μην την πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι και ο λαός. Θα είμαστε μαζί τους, θα δώσουμε μαζί τον αγώνα. Καλούμε τους εργαζόμενους να συσπηρωθούν στα ταξικά σωματεία, να διεκδικήσουν τώρα άμεσα μέτρα προστασίας για την υγεία τους και τη ζωή τους, να μην κάνουν έκπτωση σε κανένα εργατικό δικαίωμα που πάνε να καταργήσουν με αφορμή την πανδημία.